Και να περάσουμε τώρα σε μια ευχάριστη είδηση που αφορά την ομάδα UOP Racing, την ομάδα δηλαδή Formula Student του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία σχεδιάζει, κατασκευάζει κάθε χρόνο ένα όχημα τύπου Φόρμουλα και διαγωνίζεται με αυτό στο εξωτερικό. Και φέτος λοιπόν διακρίθηκε, καθώς κέρδισε το πρώτο βραβείο στον σχετικό διαγωνισμό σε Τσεχία και Ιταλία. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Χάρης Μπίκας, είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και συντονιστής της ομάδας. Κύριε Μπίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας απόψε και συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα. Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτές τις σημαντικές διακρίσεις, για αυτή την ομάδα, πότε ξεκίνησε την δραστηριότητά της και πού βρισκόμαστε σήμερα. Η ομάδα έχει ξεκινήσει από το 2002 στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, υπό την καθοδήγηση του κύριου Χρυσολούρη όλα αυτά τα χρόνια και με τη συμμετοχή πάρα πολλών φοιτητών, προπτυχιακών, κατεξοχήν μηχανολόγων αλλά και από άλλα τμήματα. Η ομάδα σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαγωνίζεται με κάποια μικρά μονοθέσια τύπου Formula Student σε διεθνείς διαγωνισμούς που απευθύνονται σε φοιτητές θετικών επιστημών. Ξεκινήσαμε από το μηδέν, από το πουθενά το 2002 όταν ξεκίνησε η ομάδα και πλέον μετά από πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια όχι μόνο των μελών της ομάδας αλλά και καθηγητών του εργαστηρίου και χορηγών η ομάδα έχει φτάσει αρκετά ψηλά πλέον. Όπως βλέπουμε, είμαστε σε θέση πλέον να φέρουμε κάποιες πρωτιές σε διεθνές επίπεδο, κάτι που μας κάνει πολύ χαρούμενο. Υπάρχουν κάθε χρόνο αυτές οι πρωτιές σχεδόν, οι διακρίσεις. Αυτοί οι διαγωνισμοί πώς ακριβώς διοργανώνονται και τι σημαίνει η δική σας διάκριση, δηλαδή γιατί βραβεύτηκε αυτό το μονοθέσιο αυτοκίνητο. Οι διαγωνισμοί, όπως είπαμε πριν, απευθύνονται σε φοιτητικές ομάδες, σε φοιτητές που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τέτοια οχήματα. Διοργανώνονται από τις κατατόπους ενώσεις μηχανολόγων, οι οποίες έχουν να κάνουν με το χώρο του αυτοκινήτου. Όλο το κόνσεπτ ξεκίνησε από την Αμερική τη δεκαετία του 80 μέσω του Society of Automotive Engineers, που είναι οι μηχανολόγοι που σχεδιάζουν αυτοκινήτα και απευθύνονται σε αυτοκίνητα βιομηχανία. Το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο πήραμε δύο φορές φέτος, στους δύο διαγωνισμούς που συμμετείχαμε, πήραμε την πρώτη θέση, έχει να κάνει με το κόστος και τους τρόπους κατασκευής του αυτοκινήτου. Ουσιαστικά βραβευθήκαμε γιατί χρησιμοποιήσαμε με τέτοιο τρόπο τα υλικά και τις διαθέσιμες διεργασίες, ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ουσιαστικά ελαχιστοποιήσαμε το κόστος και την πολυπλοκότητα, πατήσαμε πάνω σε κάτι στο οποίο είμαστε καλοί στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως. Ταυτόχρονα κάναμε κάτι το οποίο δεν βλάπτει κάπως στις επιδόσεις του αυτοκινήτου, ίσα-ίσα καινοτομήσαμε με έναν τρόπο δικό μας και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Αλήθεια, κύριε Μπίκα, πώς νιώθετε ως απόφοιτος ενός ελληνικού πανεπιστήμιου με τόσες διακρίσεις, βλέποντας ότι κάποιοι παράλληλα αυτή την περίοδο επιχειρούν να υποβαθμίσουν το ρόλο των δημόσιων ιδρυμάτων στη χώρα μας? Κοιτάξτε, αυτό ήταν μάλλον θέμα πάντα στα ελληνικά πανεπιστήμια και πάντα στην συνείδηση του κόσμου είμαστε κάτι πιο κάτω από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού, το οποίο στην πραγματικότητα, όταν κάποιος βλέπει τα πράγματα από μέσα, δεν ισχύει. Υπάρχουν σχολές, τμήματα, εργαστήρια εν προκειμένου, όπως το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, τα οποία πρωτοπορούν όχι μόνο στο κομμάτι του Formula Student, αλλά σε πάρα πολλούς τομείς. Ειδικά το εργαστήριο που είναι το σπίτι μας όλα αυτά τα χρόνια και το βλέπω από μέσα, είναι πρωτοπόρο σε πάρα πολλούς τομείς που έχουμε κάνει με ρομποτική, που έχουμε κάνει έρευνα σε προηγούμενα συστήματα παραγωγής, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι γίνονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και αυτό είναι τουλάχιστον κακό. Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα, ποιοι είναι οι στόχοι σας, οι στόχοι της ομάδας? Η ομάδα συνεχίζει, ανανεώνεται, έρχονται καινούργιοι φοιτητές, ενώ οι παλιότεροι αποφοιτούν. Ο στόχος της ομάδας για την επόμενη χρονιά, πολύ άμεσα, είναι η συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον διαγωνισμούς και προφανώς πάλι στοχεύουμε σε κάποια πρωτιά. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε.